Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα unboxing το οποίο θα κάνουμε μαζί. Είναι ένα βίντεο το οποίο θα το χαρακτηρίσουμε σαν late unboxing, η αλήθεια είναι, γιατί θα δούμε αυτό που βλέπετε να φοράω στα χέρια μου αυτή τη στιγμή και το συγκεκριμένο είναι το Huawei Watch GT3 Pro. Πριν προχωρήσουμε στο unboxing, εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Πάμε να δούμε το unboxing και αμέσως μετά να σας πω γιατί το αγόρασα τώρα και δεν το αγόρασα από τις πρώτες μέρες που κυκλοφόρησε και τι διαφορές έχω και κερδίζω και βρίσκω σε σχέση με το GT2 Pro, το οποίο έχω ακόμα στην κατοχή μου, αλλά τέλος πάντων χρησιμοποιούσα μέχρι τη στιγμή που φόρεσα το συγκεκριμένο. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν είναι το Huawei Watch GT3 Pro. Αυτό εδώ πέρα θα ανοίξουμε αυτή τη στιγμή. Πάμε να σκίσουμε απευθείας τη ζελατίνη. Τώρα λοιπόν από μέσα ανοίγουμε αυτό από εδώ. Από μέσα έχει το κλασικό χαρτάκι. Βγάζουμε το ρολόι. Το αφήνουμε στην άκρη. Ανοίγουμε αυτά από εδώ. Βγάζουμε φορτιστή και μέσα έχει απλά τα βιβλιαράκια. Δεν έχει κάτι άλλο. Ο φορτιστής, φαντάζομαι όπως και στα υπόλοιπα τα ρολόγια, καθότι είναι ασύρματος, θα έρχεται με το καλώδιο που δεν είναι αποσπόμενο. Άρα έχουμε λοιπόν φορτιστή με ενσωματωμένο καλώδιο, ο οποίος καταλήγει σε USB θύρα για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε και με αυτό είναι που φορτίζουμε και το ρολόι με fast charge ή με γρήγορη φόρτιση, γιατί φορτίζουν πιο γρήγορα τα συγκεκριμένα τα ρολόγια. Αυτό εδώ πέρα το ρολόι είναι όπως ακριβώς βλέπετε αυτή τη στιγμή, έρχεται με ενιαίο σώμα από τιτάνιο, το καντράν του ρολογιού είναι από ζαφύρι, ενώ η κορώνα του, αυτό εδώ πέρα που σας δείχνω αυτή τη στιγμή, πέραν του ότι περιστρέφεται και με την περιστροφή αυτήν μπορούμε να κάνουμε επιλογή και κύλιση μέσα στο μενού, είναι επίσης και αυτήν από τιτάνιο. Ανοίγοντας το λουράκι, γιατί το ρολόι που εγώ έχω πάρει είναι με το πλαστικό το λουράκι, θα πάμε να δούμε από την από κάτω πλευρά. Αυτό εδώ πέρα είναι κεραμικό και όπως μπορείτε να δείτε, δεν ξέρω αν θα το πιάσει καλά εδώ πέρα η κάμερα, γιατί έχω και τα φώτα. Εδώ πέρα είναι που βγαίνει το φως που εκπέμπει το συγκεκριμένο το ρολόι για να μπορεί να κάνει ανάγνωση των καρδιακών παλμών και εδώ πέρα γύρω γύρω έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 φωτοδιόδους. Αυτές είναι που τραβάνε το φως ούτως ώστε να μπορέσουν να έχουν καλύτερη ανάγνωση του καρδιακού παλμού. Αυτό το πέρα είπαμε ότι είναι κεραμικό, είναι πιο φιλικό προς το δέρμα. Εδώ πέρα από το πλάι βλέπετε τη μία μικρή τρυπούλα, η συγκεκριμένη είναι το μικρόφωνο από την οποία μπορούμε να μιλήσουμε, γιατί το συγκεκριμένο το ρολόι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για κλήσεις, ενώ από την άλλη πλευρά βλέπετε αντίστοιχα, σας το δείχνω έτσι, δεν το πιάνει επίσης, εδώ πέρα τέλος πάντων έχει ένα άλλο κενό, όπου εδώ πέρα είναι το ηχείο του, αυτό είναι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουν να μας ακούνε και να, βασικά, να ακούμε μουσική, να ακούμε τον συνομιλητή μας και γενικότερα να κάνουμε κάτι το οποίο χρειάζεται να ακούμε τον ήχο. Το λουράκι εδώ πέρα πάνω γράφει Huawei Watch GT και φυσικά το συγκεκριμένο έχει έρθει γιατί θα αντικαταστήσει αυτό που φοράω ήδη, που είναι το Huawei Watch GT2 Pro. GT2 Pro αντικαθίσταται από το Huawei Watch GT3 Pro. Μην κοιτάτε που εδώ έχει αυτά τα που φαίνονται σαν γατσουνιές. Αυτό το ρολόι από πάνω έχει μεμβράνη, δεν έχει το καντράν του, άρα δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Το μέγεθος του ρολογιού είναι 46,6 επί 46,6 σε χιλιοστά επί 10,9 σε χιλιοστά. Το μέγεθος της κάσας δηλαδή είναι 46,6 χιλιοστά. Το βάρος του είναι περίπου 54 γραμμάρια χωρίς το λουράκι, ενώ η οθόνη του είναι 1,43 ίντσες. Η οθόνη επίσης είναι AMOLED. Έχει αισθητήρα επιταχυνσιόμετρο, έχει γυροσκόπιο, έχει γεωμαγνητικό αισθητήρα, οπτικό αισθητήρα καρδιακών παλμών που τον δείξαμε και προηγουμένως, έχει αισθητήρα πίεσης αέρα, αισθητήρα θερμοκρασίας, ο οποίος αισθητήρας θερμοκρασίας πρέπει να πω ότι διαβάζει τη θερμοκρασία του δέρματος, άρα δηλαδή διαβάζει της επιφάνειας του δέρματος. Έρχεται με λειτουργικό Harmony OS 2, αυτό μπορεί να λειτουργήσει με Harmony, μπορεί να λειτουργήσει με Android, όπως επίσης μπορεί να λειτουργήσει και με iOS με έκδοση 9 και πάνω. Είναι επίσης αδιάβροχο, με IP68, 5 ATM μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε κατάδυση μέχρι 30 μέτρα. Αυτό λοιπόν ήταν το unboxing από το Huawei Watch GT3 Pro. Πάμε να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά του ρολογιού για να σας πω μετά για ποιο λόγο το αγόρασα εγώ
τώρα και δεν το αγόρασα από την πρώτη εβδομάδα που κυκλοφόρησε, που το σκέφτομαι 4 μήνες τώρα. Είναι συμβατό με iOS, όπως επίσης είναι και με Android. Τρέχει το λειτουργικό Harmony OS 2. Κάνει 24-ωρη καταγραφή καρδιακών παλμών. Μπορεί να κάνει καταγραφή του ύπνου με το TrueSync 5. Μπορεί να μετράει βήματα. Μπορεί να συνδέεται με δορυφόρους. Να καταγράφει περισσότερα από 100 πλάς δραστηριότητες, περισσότερες από 100 πλάς δραστηριότητες. Όπως επίσης μπορεί να αντέχει κάτω από το νερό σε επίπεδο τύπου κατάδυσης, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε χωρίς κάποια προστατευτική θήκη ή οτιδήποτε μέχρι 30 μέτρα και να κάνουμε κατάδυση. Κυκλοφορεί σε τρεις επιλογές, η μία είναι το σώμα και το ρολόι είναι ίδιο. Αυτό που αλλάζει ανά τις επιλογές είναι τα λουράκια. Το ένα είναι πλαστικό, το άλλο είναι δερμάτινο και το άλλο είναι επίσης από τιτάνιο. Τα δύο, το πλαστικό και το δέρμα, έχουν την ίδια τιμή. Το τιτάνιο είναι περίπου 100 ευρώ πιο ακριβό σε σχέση με τα άλλα δύο. Επίσης, μιλάμε για μια διάρκεια μπαταρίας η οποία είναι 14 ημέρες σε τυπική χρήση και 8 ημέρες, ή τέλος πάντων έως 14 ημέρες και έως 8 ημέρες σε εντατική χρήση. Υπάρχουν διαθέσιμες εφαρμογές τις οποίες μπορούμε να εγκαταστήσουμε μέσα από το App Gallery, το οποίο διατίθεται από το Huawei Υγεία. Οπότε μπορούμε να κάνουμε χρήση και άλλων λειτουργιών τις οποίες δεν παρέχει το ρολόι καθεαυτό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ρολόι για να διαχειριστούμε τη μουσική από το κινητό μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ρολόι για να μιλήσουμε στο τηλέφωνο, γιατί έχει ενσωματωμένο μικρόφωνο και ενσωματωμένο ηχείο. Όπως επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ρολόι εάν μας πάρει κάποιος τηλέφωνο. Το καταγράφει εδώ πέρα και μπορούμε, αν έχουμε το κινητό μακριά, να επιλέξουμε να καλέσουμε απευθείας από το ρολόι και να μιλήσουμε κατευθείαν από το μικρόφωνο και το ηχείο που έχει η συσκευή επάνω της. Το έχω κάνει πάρα πολλές φορές και είναι πάρα πολύ χρήσιμο, η αλήθεια είναι. Η οθόνη του είναι στη 1,43 ίντσες, είναι 446x446 pixel. Αυτό έχουμε πει και άλλες φορές, η Huawei το χαρακτηρίζει σαν high definition. Επίσης έχει μια μπαταρία η οποία είναι στα 530 mAh, φορτίζει με fast charge, έχει εσωτερική μνήμη η οποία είναι στα 4 GB, όπως επίσης έχει GPS διπλή συχνότητα και υποστηρίζει τα 5 GPS συστήματα Galileo, QZSS, GLONASS, BDS, υποστηρίζει επίσης AGPS, λειτουργεί με Bluetooth 5.2, όσον αφορά τον ήχο υποστηρίζει A2DP, ενώ επίσης υποστηρίζει και το LE που είναι η λειτουργία χαμηλής συχνότητας για να μην καταναλώνει μεγάλη ενέργεια και το κινητό εφόσον είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή μας, όπως επίσης και η συσκευή. Σαφώς υποστηρίζει και το NFC, δεν ξέρω αν μπορούμε να στείλουμε εικόνες όπως το GT2 Pro στο ρολόι για να τις χρησιμοποιήσουμε σαν φόντο. Την εσωτερική μνήμη του ρολογιού μπορούμε επίσης να τη χρησιμοποιήσουμε για να μεταφέρουμε κάποια τραγούδια από τη συσκευή του κινητού μας στο ρολόι και να μπορούμε να τα ακούμε απευθείας από αυτό, χωρίς να χρειάζεται να έχουμε τη συσκευή μαζί μας. Αυτό ίσως να βοηθήσει κάποιον που μπορεί να θέλει να συνδέσει τα ακουστικά του απευθείας στο ρολόι και να βγει για τρέξιμο χωρίς να κουβαλάει το κινητό μαζί του. Είναι πολύ βολικό. Ενώ επίσης μπορούμε στο ρολόι το συγκεκριμένο, όπως και στο GT Runner και στα επόμενα τα μοντέλα από το GT Runner και μετά, να συνδέσουμε τον ημάντα της Polar, ο οποίος συνδέεται, μπαίνει εδώ πέρα στον κορμό για να καταγράφει τους παλμούς και να τους στέλνει απευθείας στο ρολόι, οπότε αυτή η καταγραφή να αποθηκεύεται απευθείας στο Huawei Health και να έχουμε μία ενιαία καταγραφή για να μην χρησιμοποιείτε δύο ξεχωριστές εφαρμογές. Τώρα, όσον αφορά το ρολόι και το γιατί το αγόρασα τώρα και όχι από το Μάιο που κυκλοφόρησε. Ήθελα να σας πω τους λόγους για τους οποίους ήθελα και θέλω. Βασικά ήθελα γιατί το έχω ήδη. Ήθελα να το αγοράσω. Ήθελα να το αγοράσω γιατί έχει ελαφρώς καλύτερη, δηλαδή η διαφορά του δεν είναι πολύ μεγάλη. Στο δικό μου το μυαλό έχει ελαφρώς καλύτερη συνδεσιμότητα και πιο γρήγορη με τους δορυφόρους. Είναι ελάχιστα καλύτερο στην καταγραφή των καρδιακών παλμών, γιατί υπάρχει η εξής διαφορά. Το GT2 Pro είχε 4 φωτοδιόδους με τις οποίες τραβούσε το φως, το οποίο εξέπεμπε το λαμπάκι που έχει από κάτω. Αυτό, όπως και το Runner, έχει 8 φωτοδιόδους, οι οποίες τραβάνε το φως, το οποίο εκπέμπει το λαμπάκι που έχει από κάτω. Άρα έχει λίγο καλύτερη αποτύπωση και ανάγνωση των καρδιακών παλμών, του οξυγόνου το οποίο έχουμε στο αίμα μας και το οποίο επίσης μπορεί να διαβάσει το ρολόι. Ενώ επίσης η τεράστια και η ειδοποιώς διαφορά του, και αυτός είναι ο λόγος που αγόρασα αυτό αντί να πάρω το GT Runner, γιατί ήταν η αμέσως επόμενη επιλογή μου όσον αφορά του να έπαιρνε ένα καινούριο ρολόι, είναι το ότι το συγκεκριμένο, επειδή εδώ πέρα πάνω έχει την κορώνα η οποία γυρίζει, αλλά το πακάτο είναι απλά ένα κουμπί που είναι ηλεκτρόδιο και ακουμπώντας το μπορούμε να κάνουμε ηλεκτροκαρδιογράφημα, αυτή είναι η δυνατότητα της καταγραφής ηλεκτροκαρδιογραφήματος, είναι και ο λόγος για τον οποίο αγοράστηκε το συγκεκριμένο.
υπό άλλες συνθήκες δεν θα έδινα τα λεφτά που ζητάνε. Γι' αυτό θα πήγαινα στο runner και θα πήγαινα στο runner όπως είχα πει και στο δικό του το βίντεο, γιατί έχει μια τεράστια διαφορά. Το ηχείο από το ρολόι το συγκεκριμένο, αν σας το δείξω πάλι εδώ, είναι σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, είναι δηλαδή αυτό το κενό που βλέπετε να είναι εδώ από κάτω, εδώ, ενώ στο runner το ηχείο του είναι εδώ στο πλάι. Αυτό μας δίνει καλύτερο ήχο όταν μιλάμε στο τηλέφωνο ή όταν ακούμε μουσική, γιατί τα ρολόγια που έχουν το ηχείο τους εδώ από κάτω στο πλάι, αν τα έχουμε στο χέρι και κάνουμε το χέρι έτσι, εφόσον το ρολόι έχει έρθει τίποτα μπροστά, αν κάνουμε έτσι, κλείνει το ηχείο και το μπουκώνει. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι μας μειώνει τον ήχο που εμείς ακούμε. Δεν μας δημιουργεί κάποιο θέμα στο μικρόφωνο ή το αν θα μπουκώνει ή δεν θα μπουκώνει, το αν θα ακούγεται καλά ο ήχος ή δεν θα ακούγεται, σε όλα τα ρολόγια είναι ίδιος. Αυτή είναι η βασική τους διαφορά. Τώρα, για όλους εσάς που με ρωτάτε κατά πόσο να επιλέξω ή όχι το GT2 Pro ακόμα εν έτη 2022, θα σας πω πως αν δεν θέλετε αυτές τις επιπλέον λεπτομέρειες ή αυτές τις επιπλέον λειτουργίες, γιατί πραγματικά δεν είναι κάτι, ή επίσης δεν είναι το ότι θα σας αλλάξει την όλη λειτουργία και την εμπειρία, θα σας έλεγα ότι αν δεν θέλετε να διαθέσετε τα χρήματα που κοστίζει το GT3 Pro, να πάτε στο 2. Είναι τέλεια επιλογή, λειτουργεί ακόμη απροβλημάτιστα, λειτουργεί εκπληκτικά και δεν έχει να σας δώσει κάτι περισσότερο το 3R. Τώρα, εάν είστε σαν εμένα που θέλετε απλά να έχετε το τελευταίο μοντέλο, που θέλετε να έχετε την τελευταία λειτουργία, να το έχετε εκεί και ας μην το χρησιμοποιήσετε και ποτέ που λέει ο λόγος, ναι, αξίζει να πάτε στο GT3 Pro, αλλά οι διαφορές τους είναι πολύ μικρές και σε αυτό θα κρίνετε καθαρά και μόνο την τσέπη σας. Αν θέλετε να δώσετε τα χρήματα, όχι αν μπορείτε να τα απεξέλθετε, αν θέλετε να δώσετε τα χρήματα ή όχι. Αν δεν θέλετε, πάτε στο GT2 Pro. Εάν δεν θέλετε να πάρετε και το GT2 Pro γιατί σκέφτεστε ότι είναι λίγο παλιό, θα πάτε στο runner με κλειστά τα μάτια. Ιδάλλως εκτός και αν κοιτάτε σε κάποια άλλη εταιρεία για να εξυπηρετηθείτε από εκεί. Αυτό θα πρέπει να το δει ο καθένας σύμφωνα με το τι θέλει να έχει στα χαρακτηριστικά του. Το συγκεκριμένο το ρολόι είναι μια εκπληκτική επιλογή, ωστόσο είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Η αίσθησή του στο χέρι είναι επίσης εκπληκτική. Και μην παραβλέπουμε το γεγονός που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο εγώ το εφαρμόζω από το Huawei Watch GT. Το ότι από τότε, εκτός από αυτά που έχουν χαλάσει, χρησιμοποιώ τα ίδια λουράκια. Δηλαδή, για να καταλάβετε, με το που έβγαλα το συγκεκριμένο το ρολόι από το κουτί, αποσύνδεσα ή τέλος πάντων αφαίρεσα τα λουράκια που είχε πάνω το συγκεκριμένο το ρολόι και έβαλα το λουράκι το οποίο είχα και χρησιμοποιούσα με το GT2 Pro. Αυτά από μένα, αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του ρολογιού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εγώ δεν το αγόρασα από την πρώτη μέρα και το αγόρασα με καθυστέρηση. Ό,τι θέλετε μπορείτε να μου το ρωτήσετε στα σχόλια, μπορείτε να το γράψετε, μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα στο Instagram, ό,τι σας βολεύει, ό,τι σας εξυπηρετεί. Είμαι ο Greek Zia της καρδιάς σας. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε, να περνάτε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.